Γεια σας, είμαι ο Μαστρόγατος. Σήμερα θα δοκιμάσω να κάνω μια επισκευή που βέβαια με το κόστος που έχουν πάει αυτές εδώ οι λάμπες δεν αξίζει τον κόπο, αλλά θα την κάνω απλά από περιέργεια να δω αν μπορεί να γίνει. Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο, κατά πόσο τώρα αληθεύουν θα το διαπιστώσουμε. Για να δούμε πρώτα τι γίνεται. Αυτή η λάμπα έπεσε ξαφνικά η έντασή της. Τη βλέπετε ίσα ίσα που φέγγει και τρεμοπαίζει, μια σβήνει, γενικώς είναι στα τελευταία της. Θα την ανοίξουμε να δούμε τι γίνεται. Τη βγάζουμε πρώτα από την πρίζα. Όλες οι λάμπες LED είναι με κόλλα κολλημένες εδώ απάνω, πολύ ελαφριά. Λίγο άμα τις ζωρίσουμε αριστερά-δεξιά, βέβαια μπορεί και να ψιλοσπάσουν καμιά φορά. Έτσι, αυτή την άνοιξα προηγουμένως, γι' αυτό βγήκε τόσο εύκολα. Λίγο άρπαξε εδώ πέρα, με λίγο κόλλα αυτά επιδιορθώνονται. Και βλέπουμε την μπλακέτα της. Εδώ όπως παρατηρείτε, το λεντάκι αυτό εδώ είναι μαυρισμένο. Το πιο φυσιολογικό είναι να έχει καεί αυτό ή να είναι έτοιμο να καεί, και επειδή συμμετέχει στη συστοιχία να έχουμε αυτό το θέμα. Θα δοκιμάσουμε με κάποιο τρόπο να βραχυκυκλώσουμε τις δύο άκρες του στιγμιά, να δούμε αν δυναμώσει το φως. Αν δυναμώσει, είτε μπορούμε να τις βραχυκυκλώσουμε, μειώνοντας βέβαια τη διάρκεια ζωής της λάμπας, γιατί στα άλλα θα πηγαίνει περισσότερη ένταση ρεύματος, ή αλλιώς με κάποιο τρόπο να παρεμβάλλουμε μια μικρή αντίσταση εκεί πέρα, ίση περίπου με του LED, ώστε να ανάβει λίγο μεν λιγότερα, αλλά να ανάβει αρκετά, σχεδόν όπως πρώτα. Για να δούμε. Αφού τη σύνδεσα πάλι στο ρεύμα, όντως βλέπουμε έτσι αυτό το λαμπάκι το μαυρισμένο δεν ανάβει εδώ πέρα, έτσι. Κάνουμε το εξής, παίρνουμε μια τσιμπίδα, την μονώνουμε με ταινία, εγώ καλού κακού φόρεσα και να γκάντι στο χέρι, και δοκιμάζουμε να βραχυκυκλώσουμε τις δύο άκρες του. Αν δεν ανάβει καθόλου, δοκιμάζουμε ένα LED μέχρι να δούμε αν κάποια στιγμή ανάψει, για να εντοπίσουμε ποιο είναι το καμένο. Τώρα επειδή αυτό βγάζει λίγο μάτι, θα δοκιμάσω κατευθείαν σε αυτό. Όπα, βλέπετε πως καργάρισε η λάμπα. Άρα η ζημιά είναι σε αυτό το λεντάκι, θα προσπαθήσουμε να το αφαιρέσουμε και να δούμε τι να βάλουμε στη θέση του. Θα δοκιμάσω να το θερμάνω το συγκεκριμένο λεντάκι για να το ξεκολλήσω. Κανονικά θέλει πιστόλι θερμού αέρα. Τώρα θα δοκιμάσω με ένα κολλητήρι πιστόλι, ίσα ίσα να το αγγίξω, να δω άμα θα ξεκολλήσει από τη θέση του. Θα δοκιμάσω τώρα, αφού το καθάρισα, να βάλω μία δίωδο που έχει περίπου την ίδια αντίσταση με τα LED. Έτσι, να τη συνδέσω εν σειρά στη θέση δηλαδή της λάμπας. Για να δούμε πρώτα με το μάτι. Να κάνουμε μία δοκιμή. Έτσι, έχω το διοδάκι, το ακουμπάω, λίγο να το κλείσω ακόμη. Μια χαρά ανάβουνε. Τώρα η φασαρία είναι να δούμε πώς θα το κολλήσουμε. Για να προσπαθήσουμε. Με λίγο ταλαιπωρία, αφού έξισα λίγο τις επαφές, έβαλα σολντερίνι, κάνα δυο αποτυχημένες προσπάθειες,
κόλλησα ένα μικρό διοδάκι, λίγο τσαπατσούλη για δουλειά, αλλά η κόλληση έπιασε. Για να δούμε και τι γίνεται, να το δοκιμάσουμε. Για να βάλουμε και την πρίζα, γιατί έφυγε. Η λάμπα φωτοβολεί καλά. Θα την κλείσω, θα την βάλω και πιστεύω, παιδιά, να κρατήσει καιρό. Για να δούμε. Καλού κακού, βάζω και λίγο super glue. Δεν βάζουμε, παιδιά, βενζινόκολλα, γιατί από τη θερμοκρασία θα λιώσει. Εντάξει, φαίνεται. Για να τη δοκιμάσουμε κιόλα. Και αφού στέγνωσε η κόλλα, να μην κολλάει στο ντουί και παντού, τη δοκιμάζουμε κιόλα. Η λάμπα ανάβει κανονικά. Ο χρόνος θα δείξει αν η επισκευή κρατήσει για πολύ ή αν θα έχουμε κάποια αστοχία. Πάντως αυτός είναι ο τρόπος επισκευής. Αν δεν ανάβει καθόλου, με μια τσιμπίδα μονωμένη βραχυκυκλώνουμε ένα-ένα τα λεντάκια μέχρι να ανάψει. Και αν ανάψει, καλό είναι να μπει μια δίωδος. Κάτι ανάμεσα, καλά βέβαια είναι αυτά τα SMD τα εξαρτήματα, αλλά αν δεν τα έχεις πρόχειρα και δεν έχεις και το ανάλογο εξοπλισμό με το flux και το θερμό αέρα, γίνεται και με ένα πιο πρόχειρο τρόπο η δουλειά. Βέβαια δεν επισκευάζονται όλες έτσι, μπορεί να είναι ζημιά και στην πλακέτα που δεν αξίζει τον κόπο, ούτε αυτή αξίζει τον κόπο, αλλά από περιέργεια ήθελα να το δοκιμάσω. Αυτά είχα να πω για την απλή αυτή επισκευή της λάμπας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Θα τα ξαναπούμε αργότερα σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας.